Καλημέρα σας. Καλημέρα. Η ερώτηση θα είναι τετριμένη. Τι κάνετε, δεν μπορεί να είστε καλά. Φαντάζομαι είσαστε σε τρέξιμο και κάνετε το δικό σας αγώνα για να βοηθήσετε τον άτυχο φίλαθλο του Εθνικού, τον κύριο Κατσιούλη, αν λέω σωστά το όνομά του. Ναι, Κατσιούλη. Πώς είναι η κατάστασή του, κύριε Κιουρπαλή? Κοιτάξτε, χθες μπήκε στο νοσοκομείο μας και στη μονάδα της μετά από μια πιθανή, εν πάση περιπτώσει, αναφερόμενο καυγά, εξωδαρμό, δεν ξέρω. Τώρα. Εξωτερικά δεν είχε χτυπήματα, δεν φαινόντουσαν αν έχει χτυπηθεί ή όχι. Εξωτερικά όχι, εμφανή χτυπήματα δεν είχε. Ναι. Και εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν αποκλείει τίποτα. Ναι. Εμείς αυτό που διαπιστώσαμε ήταν μια παραγνωριδής εγκεφαλική αιμορραγία, ναι, η οποία διαπιστώθηκε με την αξιολογική. Αυτό βάζει σε υποψία ρήξης ανευρίσματος. Το οποίο προϋπήρχε το ανεύρισμα. Τα ανευρίσματα προϋπάρχουν σε τέτοιες περιπτώσεις και απλώς... Δεν τα ξέρουμε εμείς συνήθως. Δεν τα ξέρουμε, όχι. Δεν τα ξέρουμε. Δεν κάνουμε αγγιογραφία σαν μια εξέταση ρουτίνας, δεν είναι. Ναι, έτσι βεβαίως. Λοιπόν, ακριβώς λοιπόν για να έγινε η πρώτη αυτή διάγνωση ότι υπήρχε μια μεγάλη υπαραγνωρίση ομολογή και ο άνθρωπος ήταν σε χωματώδη κατάσταση. Ναι. Έπρεπε λοιπόν να μπήκε στην εντατική, παρέμεινε σταθερός κατά τη διάρκεια της χθεσινής μέρας και της νύχτας και σήμερα. Ναι. Έγιναν διάφορες συνεννοήσεις μεταξύ των νευροχειρουργών, των εντατικολόγων κτλ. Ακριβώς γιατί υπήρχε αυτή η πιθανότητα να χρειαστεί κάποια ειδική αντιμετώπιση. Ναι. Τα νευρίσματα δεν τα χειρουργούν όλοι οι νευροχειρουργοί. Ναι. Βρέθηκε λοιπόν στο 401 νευροχειρουργός και μονάδα και κρεβάτι σε μονάδα διαρκής θεραπείας. Και ήδη εδώ και κάνα 20 λεπτό έχει φύγει ο ασθενής από εμάς. Με το ΕΚΑΒ και πάει στο... μεταφέρεται στο 401. Μάλιστα. Δεν είναι επικίνδυνη αυτή η μεταφορά του για την υγεία του κτλ? Κοιτάξτε, γίνεται με το αεροπλάνο, ναι, το κατάλληλο εξοπλισμένο, με συνοδεία γιατρών, δηλαδή. Μάλιστα. Η όποια μεταφορά θεωρείται ότι είναι αυτή η οποία πρέπει να είναι. Μάλιστα. Για να... Δεν μπορούσατε να το αντιμετωπίσετε, με τις, εκεί πέρα στην Κρήτη, στο Βενιζέλιο κάτω. Κοιτάξτε, η νευροχειρουργή, η δική μας, ούτε εδώ, ούτε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, ναι, είναι ειδικευμένη για τέτοιου είδους επεμβάσεις. Αυτό γίνεται μόνο Αθήνα Θεσσαλονίκη, γιατί σε όλη την Ελλάδα είναι λίγοι, πολύ λίγοι αυτοί που το κάνουν. Κατάλαβα. Και γίνει μια συνέντευξη με τους ειδικούς νευροχειρουργούς για να κάνουν την επέμβαση, η οποία μπορεί να είναι χειρουργική επέμβαση ή εμβολισμός. Κάνατε μαγνητική σήμερα, του κάνατε μαγνητική? Όχι, κάναμε μια επανάληψη αξιονικής, γιατί επειδή χθες που είχε μεταφερθεί δεν ήταν σε καταστολή, δεν ήταν διασωληνωμένος ακόμα, ναι, και υπήρχαν κάποιες υποψίες ότι μπορεί να είχε και κάποιο κάταγμα στην περιοχή του αφιένα. Δεν κάναμε μια επαναληπτική, η οποία ήταν καθαρή, δεν έριξε κατάγμα. Ναι. Έχει γίνει ιατροδικαστική εξέταση. Περιμένουμε και την επίσημη έκθεση του ιατροδικαστή, γιατί η ερώτηση είναι αν από χτύπημα μπορεί να προείδωσε το πράγμα ή όχι. Ναι. Δεν μπορεί να το ξέρουμε. Μπορεί με άμεσο τρόπο να έχει προκύψει μια εγκεφαλική αιμορραγία, είτε και με έμεσο τρόπο, μέσω στρες και αύξηση αρτηριακής πίεσης, και να υπέστη ένα εγκεφαλικό επεισόδιο ενόργως, δηλαδή μια εγκεφαλική αιμορραγία που έχει κάνει. Μάλιστα. Ναι. Δηλαδή η ιατροδικαστική εξέταση δεν θα δώσει απάντηση αν προήλθε όλο αυτό από άμεση ή από έμεσο? Ναι, ναι, θα δώσει η ιατροδικαστική εξέταση. Εσείς προφανώς καταλαβαίνω αλλά... και λόγω... Ναι, πείτε μου. Λόγω της θέσης σας δεν θέλετε πριν βγει τα αποτελέσματα. Επειδή υποθεί τόσο μεγάλη δημοσιότητα, θα ήθελα να είναι τα επίσημα αποτελέσματα του ευρωδικαστή. Το καταλαβαίνω, Δεν μπορώ να, εγώ προσωπικά,
σαν γιατρός, ναι. Δεν μπορώ να αποκλείσω ούτε τη μία ούτε την άλλη περίπτωση. Να σας πω κάτι, να ρωτήσω κάτι, γιατί έχει δημιουργηθεί από χθες και ένας κανιβαλισμός και από εμάς, από το συνάφι μας, από τα μέσα, γύρω από την κατάστασή του. Τρεις ή τέσσερις φορές τον είδα ότι πέθανε ο... Δεν είναι εγκεφαλικά νεκρός ο άνθρωπος. Κλινικά νεκρός είναι, γιατί έχει γραφτεί και αυτό. Γιατί είναι κλινικά νεκρός, τον παρουσιάζουν κάποια μέσα. Ακόμα και σήμερα και στην τηλεόραση το είδα αυτό, σαν τρέλερ να περνάει από κάτω. Είναι κλινικά νεκρός ο Άτικος Κατσιούλης. Όχι, δεν είναι κλινικά νεκρός. Έχει η παραγνωηδή εγκεφαλική αιμορραγία και ήταν σε κομματώδη κατάσταση. Τώρα είναι σε καταστολή με μηχανική υποστήριξη αναπνοής, γιατί αυτό πρέπει να είναι σε αυτή τη φάση και μεταφέρεται σε ένα πιο ειδικό κέντρο, ούτως ώστε να διαπιστωθεί αν πράγματι υπήρχε ανέβρισμα και από εκεί πέρα να γίνει η κατάλληλη αντιμετώπιση και εν πάση περιπτώσει αυτό που δεν θα μπορούσε να γίνει, ας πούμε, εδώ στην Κρήτη, να γίνει στην Αθήνα. Έχει... Και μάλιστα ταυτόχρονα έβγε άλλος ένας ασθενής μας, ναι, που είχε μια παρόμοια εικόνα, μα αυτός ήταν όμως διαπιστωμένη ρήξη ανεβρίσματος, ναι, και αυτός μαζί με τον... Αθήνα. Δηλαδή αυτό είναι συνηθισμένο, είναι κάποιες από... κάποια πράγματα που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν σε όλη την Ελλάδα, όπως καταλαβαίνετε. Μάλιστα. Ναι. Έχει ουσιαστικές ελπίδες ο Κατσιούλης? Κοιτάξτε, ελπίδες υπάρχουν, όπως δηλαδή μπορεί να πάει καλά, μπορεί όμως να πάνε και πολύ άσχημα τα πράγματα. Δηλαδή αν συνεχίζει η αιμορραγία και δεν μπορεί να σταθεροποιηθεί και δεν σταματήσει η αιμορραγία, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει κίνδυνος ακόμα και θανάτου. Κατάλαβα. Αν τώρα αντιμετωπιστεί η αιμορραγία και σταματήσει και σταθεροποιηθεί και επανέλθει, υπάρχει πιθανότητα να αυξήσει τη στήση και να επανέλθει σε σχετικά καλή κατάσταση. Τώρα αυτό δεν μπορεί να το ξέρει κανένα, βέβαια. Ναι, αν είναι ολοκληρωτικά σε καλή κατάσταση, το αφήσει κάποιο κουσούρι, εννοείται. Αυτό πρέπει να το δούμε στην πορεία. Κύριε Κιούρπαλη, σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που μας αφιερώσατε. Ήσασταν απόλυτα διαφωτιστικός, γιατί λέγονται και ακούγονται διάφορα. Καλή ξεκούραση να πω, γιατί φαντάζομαι ότι όλοι σας εκεί πέρα θα ήσασταν όλο το βράδυ. Θα ήταν πολύ δύσκολο το βράδυ. Εντάξει, ήταν δύσκολο με την έννοια ότι αυτά συνήθως είναι χρονοβόρες διαδικασίες. Ναι. Οι διακομιδές κτλ. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι είναι μεγάλη έλλειψη σε κρεβάτια εντατικής. Οπότε είχαμε περιορισμένες δυνατότητες και, εν πάση περιπτώσει, το γεγονός ότι έφυγε έγκαιρα θεωρώ ότι είναι πραγματικά επιτυχία. Είναι ένα γεγονός ότι στη μνημονιακή πλέον Ελλάδα αυτά τα προβλήματα με στα νοσοκομεία παρουσιάζονται όλο και περισσότερα. Πρέπει να ζήσουμε και με αυτό. Μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Έλα, εδώ τώρα αυτό και προμνημονίου ήταν η ίδια. Δηλαδή, εκεί ήταν και προμνημονίου. Ακούστε, κοιτάξτε, για να είμαστε σαφείς. Το γεγονός ότι ένας πρέπει να αντιμετωπίσει κάποια πολύ ειδική νευροχειρουργική κατάσταση όπως είναι το ρήξη ανευρίσματος, ναι, πάντα υπήρχαν ένα-δυο κέντρα και ελάχιστοι γιατροί που είχαν για τάλλη εκπαίδευση, εμπειρία κλπ. Καλά, εγώ μίλησα γενικά, δεν μίλησα για το ανέβρισμα. Ναι, όχι, εγώ λέω για το συγκεκριμένο. Ναι, το ανέβρισμα, ναι, είναι, δεν είναι θέμα. Τώρα για τα άλλα έχετε δίκιο. Υπάρχουν περιορισμοί πλέον στα κονδύλια, σε προσωπικό, όλα. Όλα αυτά. Αυτό είναι δεδομένο. Ξέρετε τι λέει ο κόσμος, γιατί με έξω, ότι πλέον αν δεν έχεις λεφτά πεθαίνεις αν σου τύχει κάτι. Είναι πολύ πιο, είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα, γι' αυτό με αυτή την έννοια σας το είπα, ότι εντάξει, όταν έχεις την οικονομική άνεση, όταν σου τύχει κάτι σοβαρό μπορεί να το προλάβεις να σωθείς. Όταν δεν έχεις, είναι και θέμα τύχης πολλές φορές. Έτσι όπως είπα. Ξέρετε τι διατρόφω την Ελλάδα. Ευχαριστώ. Καλημέρα, κύριε Κιούρπαλη. Γεια σας.